οι γυναίκες θα πρέπει να μην ντύνονται προκλητικά αν θέλουν να αποφεύγουν τον βιασμό. Η ατάκα αυτή ελέγχθη τον Ιανουάριο του 2011 από τον Καναδό αστυνομικό Μάικλ Σανγκινέτη και πυροδότησε το κίνημα του Slutwalk. Το Slutwalk, το οποίο κηρύττει το αυτονόητο, ότι δηλαδή το θύμα του βιασμού δεν ευθύνεται για τις πράξεις του θήτη, πέρασε και από τη Βουδαπέστη με αφορμή το βίντεο που κυκλοφόρησε η Ουγγρική αστυνομία. Το τετράλεπτο βίντεο, απόσπασμα του οποίου βλέπετε στους δέκτες σας, λέει ουσιαστικά ό,τι είχε πει και ο Σανγκινέτη, ότι δηλαδή το σεμνό ντύσιμο είναι η καλύτερη πρόληψη κατά του βιασμού. Όμως είναι η διάδοση αυτής ακριβώς της επικίνδυνης αντίληψης που αποτρέπει τα θύματα από το να αποταθούν στις αρχές. Γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού φοβούνται να τηλεφωνήσουν στην αστυνομία, να πάνε στο δικαστήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, διότι σύμφωνα με βίντεο σαν αυτά πιστεύουν ότι θα κατηγορηθούν. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Από τη Βουδαπέστη, ο δημοσιογράφος του Euronews Ατίλα Μαγιάρ μεταδίδει. Οι διαδηλωτές θέλουν να πετύχουν την απόσυρση του επίμαχου βίντεο. Ωστόσο, η αστυνομία απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Όπως υποστηρίζει, το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι σαφές. Μαγιάρ Ατίλα, Euronews, Βουδαπέστη.